Καλημερίζουμε. Εμείς παρακολουθούμε και ζωντανή εικόνα από τέσσερα σημεία του Κιέβου αυτή τη στιγμή, αλλά και εσάς που είστε έξω στο Κίεβο. Κυκλοφορείτε αυτή την ώρα. Καλημέρα από την Αθήνα. Ναι, καλημέρα. Είμαστε στην κεντρική πλατεία του Κιέβου. Mm-hmm. Από όσο έχω πληροφορηθεί, οι ρωσικές δυνάμεις είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, άμα με δείτε να αρχίσω να τρέχω, μην αναρωτηθείτε γιατί. Α, είμαστε σε αυτή τόσο τη φάση, κοντά, δηλαδή. Ακούτε βομβαρδισμούς, ακούτε τις επιχειρήσεις, βλέπετε. Όχι, αλλά από ό,τι μας έχουν πει φίλοι από την περιοχή στην οποία μένουμε, mm-hmm. η οποία είναι βόρεια, δηλαδή να λέμε στο Μαρούσι, κάπου σε τέτοιο, mm-hmm. είναι ήδη εκεί τα ρώσικα. Mm-hmm. Άρα, κύριε Τσιάμι, είναι θέμα ορών, θεωρείτε, επειδή είστε εκεί και έχετε προφανώς καλύτερη εικόνα από εμάς, είναι θέμα ορών να πέσει το Κίεβο, να καταληφθεί το Κίεβο από τους Ρώσους? Προφανώς, ναι. Προφανώς, ναι. Mm-hmm. Κίνηση δεν υπάρχει στους δρόμους. Τι θα κάνετε αν έχουμε αυτή την εξέλιξη? Εγώ θα μείνω εδώ στο γραφείο. Έχουμε έρθει στο γραφείο γιατί είναι υπόγειο. Mm-hmm. Και είμαστε εκεί πέρα όλοι μαζί οικογενειακώς και θα μείνουμε εκεί, θα παραμείνουμε εκεί. Μάλιστα, δεν σκεφτήκατε να εγκαταλείψετε το Κίεβο, γιατί τις προηγούμενες ώρες είδαμε αρκετό κόσμο ο οποίος προσπαθούσε ο δικός να αποχωρήσει από το Κίεβο, κύριε Τσιάμι. Δεν υπάρχει και άλλος τρόπος, μόνο ο δικός που μπορεί να φύγει πλέον. Αλλά ναι. Όχι, δεν σκεφτήκαμε να φύγουμε. Mm-hmm. Κύριε Τσιάμι, κόσμος κυκλοφορεί. Τώρα εσάς σας βλέπουμε έξω, αλλά γύρω σας και ό,τι εικόνα παίρνουμε από το Κίεβο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τώρα μαζεύετε εσείς. Εδώ στην πλατεία, ξέρω εγώ, έχει μια δεκαριά άτομα που προχωράνε. Mm-hmm. Μερικά αυτοκίνητα στο δρόμο, λίγη αστυνομία και κάποιοι ρεπόρτερ από ξένα προφανώς ειδικά προφορία με τις κάμερες, είπε και αστράβανε κάποια πλάνα. Είστε στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Ανεξαρτησίας, ναι, σωστά? Ναι, mm-hmm. ναι, στην πλατεία Ανεξαρτησίας. Μάλιστα. Δεν ηχούν σιρήνες, σας έχουν δώσει κάποιες οδηγίες πώς πρέπει να κινηθείτε αυτές τις ώρες? Και αν βλέπετε Όχι. και ουκρανικό στρατό κάπου? Όχι, στρατό δεν έχουμε δει καθόλου, ούτε χθες ούτε σήμερα. Mm-hmm. Μόνο αστυνομία. Η οποία αστυνομία υπάρχει πάντα έτσι εδώ, γιατί είναι, σαν να λέμε, το Σύνταγμα. Mm-hmm. Υπάρχει πάντα εδώ αστυνομία. Απλά τώρα υπήρχαν εδώ από τη διαδρομή, μέχρι να έρθω το γραφείο μου μέχρι εδώ. Ναι. Δύο-τρεις τύποι με πολιτικά, με όπλα, οι οποίοι ελέγχουν τα στοιχεία σου. Mm-hmm. Εδώ βλέπετε και δύο Αμερικάνους, οι οποίοι είναι φίλοι μου. Εντελώς τα τυχεία έρχονται να και πήγε και μου παραμείνει εδώ στο Κίεβο. Οι οποίοι και εκείνοι δεν έχουν φύγει, έτσι? Δεν έχουν φύγει. Όχι, είναι ακόμα εδώ. Γενικότερα δεν υπάρχει καθόλου κίνηση σχεδόν. Δηλαδή είναι... Άλλοι Έλληνες υπάρχουν στο Κίεβο, κύριε Τσιάμι? Έχετε επαφή? Άλλοι Έλληνες υπάρχουν στο Κίεβο, έχετε επαφή, έχετε μιλήσει μαζί τους? Ναι, έχω μιλήσει και με άλλους. Ναι. Έχω μιλήσει και με άλλους Έλληνες που είναι στο Κίεβο, οι οποίοι και αυτοί παραμένουν στα σπίτια τους. Ναι. Και περιμένουν να δουν. Κάποιοι έχουν φύγει, κάποιοι παραμένουν στα σπίτια τους και περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Εάν θελήσετε να φύγετε, θα μπορέσετε τις επόμενες ώρες ή ημέρες? Ναι, έχω το αμάξι μου, είναι έτοιμο, φορτωμένο. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Κύριε Τσιάμι, από πλευράς ουκρανικής κυβέρνησης δεν έχει γίνει κάποια προετοιμασία? Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση τι γίνεται, να ξέρετε που βαδίζετε αυτή τη στιγμή? Όχι, κατά βάση από ό,τι ξέρω. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μιλάω ουκρανικά. Οπότε ναι, και ναι. δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα ουκρανικά νέα. Αλλά δεν υπάρχει κάτι, κάποια ανακοίνωση. Το είχαμε δει έστω και στα αγγλικά, κάτι θα υπήρχε.